Πάμε. Θα φύγουμε και θα έρθουμε, κύριε Γιώργο, σε εσάς, γιατί δεν μας αρέσει να περιμένετε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Σας ακούμπησε και ηλεκτρίστηκα λίγο. Ηλεκτρίστηκα. Το μπλε. Από το διάστημα σήμερα που μας φέρετε τα. Σας επηρέασε αυτό το ροζ φεγγάρι. Λέτε. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι αστρολογικά θα επηρεαστούμε, κύριε Γιώργο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια τώρα αυτό. Έχω μια πανσέλινο που θα μας επηρεάσει λίγο και στις 30 του μήνα έχουμε μια έκλειψη ηλιακή και αυτή μας επηρεάζει λίγο. Ο μήνας και το 15ήμερο θα είναι μαγικό, θα έλεγα εγώ, και θα είναι και έντονο. Μαγικό και έντονο. Μαγικό και έντονο μαζί. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε ένα-ένα. Σε ησυχία δεν θα μας αφήσει το φεγγάρι. Τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε πριν ξεκινήσουμε τα ζώδια είναι καλύτερα να πούμε για την αυριανή πανσέλινος, η οποία θα γίνει πάνω στο ζυγό και θα δώσουμε σε όλους μία συμβουλή. Οι καλές διπλωματικές κινήσεις, οι επαφές με τους άλλους θα φέρουν ευίωνα αποτελέσματα. Οι βιαστικές, οι παρορμικές κινήσεις και οι απόλυτες κοφτές θα φέρουν μάλλον δυσίωνα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν να ηρεμήσουμε και ας κάνουμε την διπλωματία πιδάλιο αύριο. Και σημαία μας. Και σημαία μας ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την προοπτική και θα πετύχουμε αρκετά πράγματα μέσα σε αυτό τον μαγικό μήνα που ονόμασα και τον έντονο μήνα. Ως προς την έκλειψη, για να κλείσω, με την ηλιακή έκλειψη, θα ήταν καλό όλοι μας να προσέχουμε πράγματα τα οποία ξεκινήσαμε το 2021 τον Οκτώβριο. Και προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα να πραγματοποιηθούν. Αν πραγματοποιήθηκαν, πραγματικά πρέπει να κλείσει ο κύκλος, να σταματήσουμε εκεί. Αν όχι, τελειώναμε, βάζουμε μία παύλα, τα αφήνουμε και βάζουμε νέους στόχους. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς. Να πούμε ότι σημαντικές αλλαγές στο δεύτερο 15ήμερο στη ζωή τους θα συμβούν. Οι κρύοι τώρα δέχονται μέσα τον ήλιο ακόμα, όπως λέμε εμείς, στον πλανήτη αυτό. Περνάει, είναι ο μήνας τους. Πολλές δραστηριότητες μπορούν να ξεκινήσουν, πολλές διπλωματικές επαφές, πολλά σημεία σύμπτυξης μαζί με τους άλλους μπορούν να βρούνε και να έχουν βίωνα αποτελέσματα. Κάποιοι κρυοί μπορεί να γίνουν περισσότερο παρορμικοί, το έχουν αποφύσει να είναι παρορμικοί. Θα τους λέγαμε να προσέχουν τις ενέργειές τους, γιατί ιδιαίτερα αυτοί που οδηγούν και τρέχουν δεν θα είναι καλό το 15ήμερο να προσέχουν. Αυτό τώρα... Να αποφύγουν, τις λεγόμενες οικονομικές ζημιές ή καμιά φορά όχι μόνο υλικές αλλά και μικρές ζημιές σωματικές. Να προσέχουν λοιπόν στην οδήγηση τα κρυάρια μας. Οι Ταύροι. Για τους Ταύρους θα υπάρξει κάτι νέο, κάτι σημαντικό. Έχουν τον Ερμή μέσα στο ζώδιό τους, έχουν και τον Ουρανό, ο οποίος φέρνει ανατροπές, αλλαγές. Πολλοί Ταύροι αλλάζουν δουλειές, ξεκινούν δουλειές, κάνουν σημαντικά βήματα στη ζωή τους. Εμείς τους λέμε μπράβο παιδιά, προχωρήστε, τολμήστε κάτι νέο, κάτι πρωτοποριακό και να είστε σίγουροι ότι θα ανταμυφθείτε. Για αυτούς που είναι ελεύθεροι, εμείς τους λέμε προχωρήστε σε μια δέσμευση, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα περάσετε αφενός, μεν καλά, αλλά είναι και ο σύντροφος της ζωής σας αυτός που θα δεσμευτείτε τώρα. Πάμε για τους δίδυμους. Είναι και Πάσχα, είναι γιορτινές μέρες. Είναι η διάθεση έτσι πιο ανοιξιάτικη. Η διάθεση ανοιξιάτικη. Όλες οι συνιστώσεις συνωμοτούν ώστε να γίνει κάτι πολύ καλό για τους Ταύρους. Αφού συνωμοτούν λοιπόν και δύο πλανήτες τώρα, ας το εκμεταλλευτούν. Ουρανός και... Ουρανός και Ερμής. Και Ερμής. Ερμής, ξέρετε, ο Ερμής ξέρετε τι αντιπροσωπεύει. Ο Ερμής αντιπροσωπεύει σε όλους μας τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μία άνεση στον προφορικό λόγο. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν τόσο μεγάλη άνεση, αλλά έχουν πολύ καλή άνεση στον γραπτό λόγο. Άρα λοιπόν τοποθετημένος ο πλανήτης αυτός μέσα στο οροσκόπιο μας, στο ατομικό οροσκόπιο που τα βλέπουμε, μπορούμε να διακρίνουμε ποιος άνθρωπος έχει μία έφεση στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο. Και αν αυτός ο λόγος πολλές φορές προσβάλλεται, γιατί αντιπροσωπεύει και τη μνήμη και παράλληλα μπορεί να έχουμε μια προσβολή στη μνήμη που σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να έχει ένα παθολογικό πρόβλημα εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο, αλλά όχι, μια χαρά. Επιστρέφουμε στους διδύμους που είναι και οι κυβερνήτες τους ο Ερμής. Προσέξτε, διπλωμάτες άνθρωποι, επικοινωνιακοί άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι όμως που απαραίτητα δεν πρέπει να υποτιμήσουν τον εαυτό τους αυτό το 15ήμερο.
Θα πρέπει λοιπόν να τονώσουν τον εαυτό τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να προχωρήσουν στους σκοπούς, στους στόχους που έχουν βάλει, να χρησιμοποιήσουν τη λεγόμενη διπλωματία, που έχουν αυτό το προσόν, και να προχωρήσουν. Εγώ νομίζω ότι θα πετύχουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να είναι πολύ πολύ διπλωμάτες αυτό το διάστημα. Η διπλωματία νούμερο ένα προσόν που πρέπει να έχουμε τις επόμενες 15 μέρες όλοι. Το είπατε και στην αρχή, το κρατάω. Και μία ιδιαίτερη προσοχή στους δήμους, να μην υπογράψουν εύκολα έγγραφα αυτή την περίοδο, αυτό το 15ήμερο, παρά μόνο αφού το έχουν ελέγξει μία, δύο, ίσως και τρεις φορές. Καρκίνος. Λοιπόν, πάμε στους καρκίνους. Απαραίτητη, λέω, η ανοιχτόμυαλη διάθεση. Λοιπόν, οι καρκίνοι πρέπει να ανοίξουν τελείως οι διαθέσεις τους, να το πω έτσι. Broad mind. Ακριβώς, να έχουν εκείνο το μυαλό, το ανοιχτό μυαλό, όπως λέμε, πέρα, να μην μπουν σε στεγανά, να μην στενέψει η σκέψη αυτή τη φορά, να είναι ελεύθεροι, να τολμήσουν πράγματα, γιατί είναι σίγουρο ότι έτσι θα επιτύχουν τα επαγγελματικά τους και θα επιτύχουν και πάρα πολλές καλές εύστοχες συνεργασίες ή καλές συναισθηματικές δεσμεύσεις ελεύθεροι. Τέλεια! Μπράβο τα καρκινάκια! Λοιπόν, πάμε για τους λέοντες. Να τους πούμε ότι είναι ευκαιρία οι λέοντες να δείξουν την ευγένειά τους. Η ευγένεια, βέβαια, θα μου πείτε σε τι μπορεί να τους ωφελήσει. Προσέξτε, εγώ θα σας πω το εξής που λέγεται. Η ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πολλά. Πάρα πολλές φορές μπορούμε με την ευγένεια να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα και με την ευγένεια να χάσουμε. Φανταστείτε λοιπόν. Με την ευγένεια μπορούμε να χάσουμε πολλά πράγματα καμιά φορά. Εξαρτάται η στιγμή, εξαρτάται. Ναι, εξαρτάται, έχετε δίκιο, ναι, αυτό. Από κάποιους παράγοντες. Θα έπαιρνα κάποια παραδείγματα δικά μου στο μυαλό. και προς τα που τη διοχετεύομαι την ευγένεια. Γιατί παραδείγματος χάρη, αν εγώ διοχετεύσω ένα ευγενή τρόπο σε ένα άτομο το οποίο εντάξει δεν καταλαβαίνει από αυτά, σαφώς εγώ θα χάσω. Μάλιστα. Λοιπόν, η ευγένειά τους να είναι σε πρώτο πλάνο, θα λέγαμε. Έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Οι λέοντες είναι από φύση ευγενείς άνθρωποι, είναι και περήφανοι, είναι αξιοπρεπείς γενικότερα. Και θα τους λέγαμε, χρησιμοποιήστε αυτό το χαρτί, είναι ο άσος στο μανίκι σας αυτή τη φορά, το 15ήμερο. Μπορείτε να επιτύχετε και επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά η ευγένειά σας είναι εκείνη που μπορεί να σκλαβώσει το έτερο νήμιση, αν είστε ελεύθεροι και να βρεθείτε δεσμευμένοι. Πάμε για τους Παρθένους. Η ανεκτικότητα, λέω, θα ανοίξει νέες δυνατότητες στους Παρθένους. Άρα λοιπόν θα θέλουμε να έχουν ένα λίγμο, να έχουν εκείνη τη λεγόμενη ευελιξία γενικότερα, να μην είναι απόλυτοι κοφτοί σε κάποια θέματα και είναι σίγουρο ότι θα βρούνε μεγάλη ανταπόκριση θετική και οικονομική και κοινωνική. Παράλληλα θα ανοίξουν και νέοι ορίζοντες, άρα θα έχουν ένα καλό 15ήμερο οι Παρθένοι. Τώρα για τους ζυγούς. Οι ζυγοί θα τους λέγαμε να απολαύσουν αυτό που κάνουν προς το παρόν, να μείνουν στα δεδομένα τους όπως είναι, να μην επιχειρήσουν νέα πράγματα ή νέα ξεκινήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή απλά να απολαμβάνουν αυτό που έχουν τώρα, είτε εργασιακά είτε συναισθηματικά, και αν κάποιοι δεν είναι καλά συναισθηματικά, τους λέμε αφήστε τα πράγματα να τρέξουν έτσι όπως κυλούν, μη ζητήσετε περισσότερες δεσμεύσεις από κάποια άτομα και ό,τι είναι θα γίνει, τους λέμε. Περιμένουμε. Ας προχωρήσουμε στους Σκορπιούς. Έλα, Δανάη. Λοιπόν, να συνδυάσουν τις επιχειρήσεις μαζί με την ευχαρίστηση. Η διασκέδαση θα πηγαίνει χέρι-χέρι με την επιχειρηματικότητα. Μέσα λοιπόν από επαφές, από την κοινωνικότητα τη μεγάλη που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι και το επιχειρηματικό πνεύμα που μπορούν να αναδείξουν ή να αναδιπλώσουν αυτή τη φορά, θα κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα και ευχάριστες στιγμές προσωπικές, συναισθηματικές, θα λέγαμε. Για τους τοξότες έχει σημασία πώς θα εξελίσσονται αυτό το 15ήμερο οι σχέσεις τους. Οι σχέσεις για τους τοξότες, θα έλεγα, είναι λίγο εύθραυστες αυτό το 15ήμερο, με την έννοια ότι πολλοί τοξότες, και γυναίκες και άντρες, θέλουν την ελευθερία. Θέλουν να είναι ελεύθεροι γενικότερα. Άρα μπορεί να αισθανθούν δέσμευση κάτω από έναν δεσμό ή δέσμευση να αισθανθούν ότι υποβάλλεται από το τέρι τους
γιατί τους κάνει μια παρατήρηση, μια υπόδειξη, ένα στένεμα τελικό που μπορεί να το δουν σαν μεγάλη δέσμευση και να σπάσει μια σχέση. Ένα 15ήμερο λοιπόν που θα έλεγα είναι εύθραυστο στις σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο στις σχέσεις τις συναισθηματικές, είναι εύθραυστο και στις επαγγελματικές σχέσεις και γι' αυτό θα τους λέγαμε προσέξτε πώς θα μιλήσετε, τι θα εισπράξετε από τους άλλους και πώς θα το εισπράξουν οι άλλοι αυτό που θα πείτε ή τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε να το πείτε, να μην σπάσει μια συνεργασία, μια σχέση επαγγελματική, γιατί είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Εύθραυστες λοιπόν οι σχέσεις. Εύθραυστες. Ακριβώς. Εγώκερος. Στους εγώκερους λέμε ότι υπάρχουν μικρές πηγές ευχαρίστησης και απόλαυσης και ευτυχίας, τις οποίες μπορεί να τις αναδείξουν και να τις χαρούν, να γευτούν μικρά πράγματα, είτε μόνοι τους, είτε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάνε, είτε με το τέρι τους μαζί. Μπορούν να χαρούν γιατί είδαν ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, mm-hmm. γιατί διάβασαν ένα πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί πήγαν μια μικρή εκδρομή. Γιατί έγινε μια μικρή χειρονομία από το άτομο που δένονται συναισθηματικά. Άρα λοιπόν αυτές τις μικρές χαρές mm-hmm. που είναι και πηγή ευτυχίας να τις χαρούν, να τις ζήσουν αυτό το διάστημα και τα άλλα, τα πιο δύσκολα, θα ζητήσουν τον άλλο μήνα. Τον επόμενο, Αυτό είναι λάθος που κάνουμε πολύ, η αλήθεια. Είναι ανεξαρτήτου ζωδίου βέβαια. Που δεν χαιρόμαστε με αυτά τα μικρά απλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Έχετε δίκιο εδώ. Έχετε δίκιο. Βλέπω κόσμο στο γραφείο, ακούω κόσμο. Έχω την επαφή δηλαδή με ανθρώπους που διακρίνω πολλές φορές ότι στη σχέση μέσα υποφέρουν γιατί δεν ζουν μικρά πράγματα, μικρές ευχαριστήσεις. Ζητάνε όλοι τους ή αν θέλετε, μα μεγάλο σύνολο ανθρώπων ζητάει κάτι μεγάλο, κάτι διαφορετικό, κάτι υλικό, κάτι. Και του λέω, γιατί δεν χαίρεστε μικρά πραγματάκια μέσα από τη σχέση. Πώς θα την αναβιώσετε, πώς θα αναθερμάνετε αυτή τη σχέση. Θέλετε εντάξει, θέλετε αυτό. Ωραία. Όταν διαλέξατε ή κάνατε την επιλογή του συντρόφου σας, γνωρίζατε αν μπορεί να σας το προσφέρει αυτό ο σύντροφος. Σωστή λογική, σωστός συλλογισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα για τους συντροχώους. Φτάσαμε στο δικό σας. Είμαι έτοιμη, κύριε Γιώργο, να τα λοιπόν. Ακούσω όλα. Θάρρος τώρα για να ζητήσετε αυτό που θέλετε, ναι. Θάρρος και παρησία να βγείτε μπροστά και να πείτε θέλω αυτό, απαιτώ αυτό από τον επαγγελματικό μου χώρο, mm-hmm. από τον συναισθηματικό, από τον φιλικό χώρο γενικότερα. Θα έχετε όπως λέμε εμείς τώρα το καλό 10 στο χέρι σας για να κερδίσετε. Μωρή, μπράβο μας. Ένα που μπαλαντέρ λοιπόν. Εγώ δεν έχω τίποτα στα μανίκια μου, αλήθεια. Ένα μπαλαντέρ. Τίποτα, δεν έχω. Να, τίποτα, σας δείχνω. Κάπου μέσα σας κρύβεται η δύναμη. Σίγουρα. Θα τη βγάλετε προς τα έξω λοιπόν, θα τη βγάλουν όλοι οι υδροχόοι που μας ακούν. Θα πρέπει να έχουν το θάρρος να ζητήσουν αυτό που θέλουν, να βγουν μπροστά όπως είπε και προηγούμενα με παρησία και να τολμήσουν να πούν ναι, θέλω αυτό, το αξίζω και το θέλω. Αυτό το πράγμα. Και να είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη διαδρομή των 15 ημερών του υπόλοιπου του μήνα. Κλείνω με τους ηχθείς. Στους ηχθείς έχω βάλει ένα περίεργο τίτλο. Να είναι σε ειρήνη με τον εαυτό τους. Α, η Θοδώρα είναι ψαράκι. Η Θοδώρα είναι, μάλιστα. Ήταν η παρέμβαση τώρα, στο τελευταίο ζώδιο. Να είστε σε ειρήνη με τον εαυτό σας. Σε ειρήνη με τον εαυτό σας. Κανείς δεν τους κάνει πόλεμο, κανείς δεν θέλει το κακό τους, κανείς δεν τους κυνηγάει. Μπορεί εκείνοι οι ίδιοι να κάνουν τον πόλεμο μέσα τους. Να κυνηγούν τον ίδιο τους. Ακριβώς. Οπότε λέμε καταλαγιάστε. Σας αγαπάνε οι άνθρωποι που σας περιτριγυρίζουν. Αγκαλιάστε και εσείς αυτούς τους ανθρώπους και προχωρήστε. Συναισθηματικά θα μπορούν να δεθούν με ανθρώπους τώρα. Και οι ελεύθεροι, αλλά και οι δεσμευμένοι θα μπορούν να βρουν καλύτερη προοπτική με τους συντρόφους τους. Επαγγελματικά θα ανταποκριθούν πολύ καλύτερα και οικονομικά θα ανέλθουν γενικότερα. Εδώ λέμε, κανείς δεν σας πολεμάει, εσείς πολεμάτε τον εαυτό σας. Προχωρήστε με αισιοδοξία και μην φοβάστε τίποτα. Τίποτα, η ζωή είναι μπροστά. Αισιοδοξία, θέλει και θάρρος. Είμαι και εγώ ηχθής, πρέπει το να περνάσουμε το σπίτι μας. Καλά, πέρα το ότι είστε ηχθής, είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος εξωτερικεύει κάθε φορά την θετική διάθεση, το χαμόγελο και μας πείθετε ότι θα πρέπει να υπομένουμε και να έχουμε επιμονή σε στόχους, όνειρα και σε καλές προθέσεις, έτσι. Ακριβώς. Άρα το συμβουλευτικό κομμάτι το δικό σας
είναι και ένα από τα πιο σημαντικά χαρτιά που έχετε και σαν άνθρωπος και σαν άνθρωπος, άτομο που ασχολείται με το κομμάτι της αστρολογίας. Και γι' αυτό σας εκτιμάει και πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος σας παρακολουθεί πιστά, φανατικά. Ευχαριστώ εγώ εσάς και το κοινό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και θέλω να κάνω μια ευχή για το Πάσχα, μια ευχή διόρθμηση σε αυτούς τους ανθρώπους όλους που μας ακούνε, ότι μπορούμε να έχουμε το Χριστό σαν φως στη ζωή μας. Το Χριστό είναι λίγο περίεργη η ευχή μου, αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός μέσα μας, πρέπει να προχωρήσουμε. Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε και αναστήθηκε και μας έδωσε την ελευθερία και εμείς θα πρέπει να κάνουμε αυτή την Ανάσταση, στη δική του Ανάσταση συμβολικά, στην ψυχή μας. Όμορφα λόγια. Σας ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να έχουμε.